Κυρίε και κύριοι, και κύριοι, χαίρετε να είστε όλοι καλά, γεροί και δυνατοί. Είμαι ο Σωτήρη Ομουζήδη και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθείτε το καναλάκι μου. Πάμε σαν γρήγορα να σα πω, υπενθυμιστικά το λέω για όποιον ε, βλέπει τι εκπομπέ μου και του αρέσει αυτό που βλέπει, το βρίσκει ενδιαφέρον, να κάνει ένα like. Πιο δεξιά είναι εγγραφούλα, να κάνει κλικ στην εγγραφούλα δωρεάν, είναι δέκο ή κάτι. Υπάρχει καμπανίτσα να λαμβάνετε νέε ειδοποιήσει όταν ανεβάζω βίντεο και κάτω στην περιοχή των σχολείων μπορεί να γράψετε τη γνώμη σα, την άποψή σα για όλα αυτά τα θέματα τα οποία κουβεντιάζουμε, συζητάμε εδώ εγώ από την Γερμανία και προσπαθώ όσο μπορώ να σας μεταφέρω εμπειρία, γνώση, πληροφορία για αυτήν την χώρα που μας φιλοξενεί, εργαζόμαστε, δουλεύουμε εδώ πέρα και προσπαθούμε να βγάλουμε τα προστοζήν σε σχέση πάντα με τους συμπατιώτες μας κάτω στην Ελλάδα, κάτω στη χώρα μας που αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα. Επίση, θέλω να πω ότι αυτή την περίοδο δεν κάνουμε εκπομπέ με το ράδιο Ελληνάδικο, το web ράδιο Ελληνάδικο. Η ομάδα εκεί πέρα πηγαίνει σε διακοπέ, όπω και εμεί σιγά σιγά θα πάμε σε διακοπέ κάποια στιγμή, αν όλα πάνε καλά. Εκπομπέ θα επανέλθουν από το web ράδιο Ελληνάδικο τον Σεπτέμβριο πάλι, Όσο νούπα που λέμε, πολύ σύντομα. Εγώ όμω θα είμαι εδώ για να κάνουμε παρέα και να σας λέω πράγματα τα οποία έχουν ενδιαφέρον πάνω απ' όλα χωρίς φόβο και πάθος, ψύχρεμα, ήρεμα με την αντικειμενική ματιά ενός ανθρώπου ο οποίος είναι και μακριά αλλά και κοντά σε όλα αυτά τα οποία ζούμε και βιώνουμε σε όλες αυτές τις δύσκολε καταστάσεις που μας βάλανε κάποιοι μέσα. Θα πει πώ μα βάλανε και πώ μα χώσανε. Μα χώσανε, μα βάλανε και εμεί μπορούμε να πω ότι το απολαμβάνουμε και το ευχαριστιόμαστε. Αλλά οι, οι καταστάσει και η εξέλιξη των πραγματών θα είναι πάρα πολύ δυσάρεστη. Έρχονται πάρα πολλέ δύσκολε ημέρε από τον Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και μετά. Οπότε, όσοι πάτε διακοπέ, να περάσετε όμορφα, να ξεκουραστείτε και να είστε δυνατοί. Γιατί, όπω είπα και θα τα πούμε τώρα σε λίγο, οι αποφάσει μα. Ε, δεν είναι μονάχα αποφάσεις που επηρεάζουν ε, μία μικρή μερίδα ανθρώπων, ας πούμε τον αυτό μας ή την οικογένειά μας. Οι αποφάσεις μας πάρα πολλές φορές επηρεάζουν όλο τον κόσμο. Είμαστε όλοι μαζί σε αυτόν τον ε, πλανήτη. Κανείς δεν είναι χώρια. Η μόνη διαφορά που μπορεί να έχουν είναι στο, στο σώμα, είναι στην οικονομική δυνατότητα, είναι σε, σε, κάποιους άλλους, σε κάποιου άλλου παράγοντε. Αλλά το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι είμαστε όλοι το ίδιο. Είμαστε ψυχέ. Έχουμε μία σκέψη, έχουμε ένα πνεύμα που θα πρέπει να το βάλουμε κάπως να λειτουργεί και κάπως να μας βοηθάει στην καθημερινότητα. Είδατε πάλι στην καθημερινότητα και επειδή η καθημερινότητα είναι δύσκολη, πάμε λοιπόν στα θέματα που έχω ετοιμάσει για σήμερα. Που να δείτε και την επόμενη εβδομάδα τι σα έχω ετοιμάσει, στο τι έχει να γίνει εδώ στη Γερμανία. Γενικά το πώ είναι η Γερμανία και το τραπεζικό τη το, ε, το, σύστημα και τι επιφυλάσσουν σε εμά. Αλλά σήμερα όμω θέλω να πω για ένα μήνυμα που μου ήρθε στο, στο email, το οποίο με προβλημάτισε, αλλά και από την άλλη μεριά με συγκίνησε. Αυτός λοιπόν ο φίλος από την Ελλάδα, είναι στην Ελλάδα, είναι δημόσιος υπάλληλος ε, και επαγγελματίας φωτογράφος, ε, έχει δύο παιδάκια. Να τα χαίρετε, να του ζήσουν και να είναι πάντα ευτυχισμένοι, πάντα κοντά στα παιδιά, πάντα κοντά στα παιδιά έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Και βέβαια έχει τη σύζυγό του μαζί οι δυο του, από ό,τι μου έγραψε στο μήνυμα, κερδίζουν μηνύω 1400 ευρώ και ζουν σε μια επαρχιακή πόλη. 1400 ευρώ, δύο άτομα σε μια επαρχιακή πόλη. Δεν ξέρω, εγώ δεν μπορώ να πω για αυτά τα δεδομένα. Εσεί που ζείτε κάτω στην Ελλάδα γνωρίζετε καλύτερα. Αλλά νομίζω ότι για δύο ανθρώπου είναι πάρα πολύ λίγα. Και μάλιστα ο σύζυγο είναι δημόσιο υπάλληλο. Δηλαδή, πώς θα παίρνει ένα δημόσιο υπάλληλο, 7 κατοστάρικα. Και 7 η γυναίκα του, ή παίρνει εκείνο 8, 9 και άλλα 6 η γυναίκα του από, από κάποια ιδιωτική επιχείρηση. Δεν έχω άλλε πληροφορίε. Απλά προβληματίζομαι ότι ε, πολύ λίγα χρήματα. Είναι. Βέβαια το επίπεδο το ας πούμε τα ενίκια στην Ελλάδα είναι, στην επαρχία είναι φθηνότερα από ό,τι είναι στη γερμανική επαρχία. Έτσι κάπως θα μου πεις ψηφίσεις να και κάπως έτσι ίσως λειτουργεί. Δεν είναι η δουλειά μου, δεν είμαι οικονομοτεχνικός, δεν ξέρω, αλλά θεωρώ ότι είναι λίγα τα χρήματα. Πάμε όμως παρακάτω, να δούμε τι μας ε, γράφει εδώ πέρα ο φίλος μας από την Ελλάδα. Σκέφτεται πολύ σοβαρά να έρθει στη Γερμανία, οικογενειάρχη, που αν και είναι στο δημόσιο υπάλληλο, ό,τι δουλειά και να κάνει, ό,τι πόστο και να έχει, ωραία, με τη γυναίκα του και τα δύο του παιδιά σκέφτεται να έρθει στην Ελλάδα. Και εγώ θα πω το γιατί όχι στο φίλο, αλλά το γιατί στην κοινωνία γενικά και στου πολιτικού, στην πολιτεία. Γιατί αυτό ο άνθρωπο να θέλει να φύγει, ενώ έχει ένα μικρό εισόδημα και έχει μια δουλειά στο δημόσιο τομέα. Γιατί να προβληματίζεται να φύγει. Γιατί πρέπει να φτάνουμε σε αυτό το σημείο να έχεις πέντε δεκάρες και να προβληματίζεσαι να φύγεις. Πέντε δεκάρες. Ένα μισθό τέλος πάντων. Προσέξτε, δώστε λίγο σημασία στη σημερινή εκπομπή. Γιατί οι απαντήσει, μην περιμένετε να έρθουν στο τέλο. Οι απαντήσει δίνονται ήδη μέσα, εδώ, αυτή τη στιγμή. Είπα, γιατί πρέπει να προβληματίζεται κάποιο που κερδίζει στην Ελλάδα μαζί με τη γυναίκα του 1400 ευρώ και ζει σε επαρχιακή πόλη σκέφτεται να φύγει. Γιατί πιστεύει ότι θα βελτιωθεί η ζωή του και η δικιά του και της οικογένειας αλλά και τα παιδιά του θα έχουν ένα καλύτερο μέλλον. Ένα καλύτερο μέλλον πού? Στη Γερμανία. Το αν είσαι ήδη εδώ και ζεις εδώ πέρα είναι διαφορετικό από το ότι το 2023 σκέφτομαι αυτό στη Γερμανία. Άλλο το 23, άλλο το 1113, άλλο το 2005, άλλο το 1980. Η κάθε χρονιά και η κάθε εποχή είναι διαφορετική. Όσο όμω περνάνε τα χρόνια, δυσκολεύει η κατάσταση. Κάποτε οι άνθρωποι φεύγανε γιατί δεν είχαν τίποτα. Τώρα φεύγουν έστω και με το λίγο που έχουν. Ποιο ευθύνεται για αυτό το λίγο, Ποιο έχει την ευθύνη για αυτό το λίγο, Την έχω εγώ, Χθε ορκίστηκαν. 300 νοματέοι. Χθες ορκίστηκαν. Ορκίστηκαν. Τέλος πάντων. Χθες δώσανε όρκο πίστης στην πατρίδα. Θα πεις ότι να μας κάψει. Γιατί λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι να προβληματίζουν να φύγουν και δεν είναι ο μοναδικός. Είναι και άλλοι. Απλά το μήνυμά του με συγκίνησε πολύ. Δεν μπορώ να το διαβάσω όλο το μήνυμα, δεν θέλω να το διαβάσω όλο το μήνυμα, αλλά σας λέω. Γιατί. Το μέλλον του. Βλέπει το μέλλον του καλύτερα στην Γερμανία για τα παιδιά του και για τον ίδιο. Παρακολουθεί λοιπόν τα βιντεάκια εδώ πέρα από το καναλάκι μου και πιστεύει ότι οι πληροφορίε που του παρέχω είναι αξιόπιστες άρα μπορεί να, να βγάλει ένα συμπέρασμα. Να, να πάρει την απόφαση, να τα αφήσει όλα και να επιστρέψει και να έρθει στην Γερμανία. Δεν ξέρω αν μπορεί να βρει κάτι σχετικά με την φωτογραφία δεν ξέρει τη γλώσσα, αρνητικό παράγοντα που δεν ξέρει τη γλώσσα, θέλει τουλάχιστον 6 μήνε για να μπει κάπω στα γερμανικά. Δεν θα τα μάθει ποτέ τα γερμανικά. Δεν είσαι γλωσσομαθή, δεν θα τα μάθει ποτέ τα γερμανικά όπω θα μιλάνε οι Γερμανοί. Ε, αλλά όμω δεν ξέρει τη γλώσσα, αλλά θέλει 6 μήνε προσαρμογή σίγουρα. Και έχει ακούσει ότι υπάρχουν πόλει με αρκετού Έλληνε στην Ιρεμβέργη, στην Στουτγκάρδη, στο Ντίσσελντοφ, στο Μόναχο και σε άλλες πόλεις λέει που μπορεί να πάει εκεί και να ασκήσει αυτό το επάγγελμα της φωτογραφίας. Γάμους, βαφτίσια και όλα τα υπόλοιπα εκδηλώσει που κάνουμε εμείς εδώ πέρα. Θα έχω μια συμβουλή από από εμένα να συμβουλέψω λίγο ε, δύσκολο απλά θα προσπαθήσω να σου ανοίξω τα φύλλα της τράπουλας ε, και να σου δώσω κάποιους ε, αστάθμιντους παράγοντες να του παρουσιάσω, να τους εμφανίσω και να πάρει εσύ την απόφαση. Δεν είμαι τώρα για κανέναν και αυτό που κάνω εδώ, αυτά τα δυόμιση χρόνια, αφιλοκερδό, πέραν δύο-τριών thanks που έχετε, που μου έχετε στείλει, είναι αφιλοκερδό η προσπάθεια. Δεν έχω κάποιο οικονομικό όφελο. Ξέρω τι λέω, ξέρω για σένα που, που είσαι Έλληνα ή Γερμανός, αλλά μάλλον Έλληνας που τα μεταφράζεις κάπου αυτά που λέω, το ξέρω, για σένα λοιπόν να το ακούσεις και εσύ αυτό, ότι, γιατί καταγράφονται όλα, και έχω λόγο που κάνω αυτή την κουβέντα τώρα, θα πούμε μελλοντικό. δεν υπάρχει κάποιο όφελος, πέραν δύο-τριών thanks που μου έχετε στείλει και ευχαριστώ πάρα πολύ. Άρα λοιπόν δεν μπορώ να συμβουλέψω, δεν το κάνω επαγγελματικά, δεν κερδίζω λεφτά από αυτό που κάνω. Με ευχαριστή για τον χρόνο, για τον χρόνο μου και για τα βιντεάκια μου και λέει κάποια άλλα πράγματα, τα οποία δεν χρειάζεται να τα ε, κουβεντιάσουμε από εδώ. Ε, αυτό που εγώ θέλω να πω είναι ότι η δική μου μετανάστευση εδώ έγινε γιατί γεννήθηκε ο πρώτο μου γιο και αντιμετώπισα πολλέ δυσκολίε. Δεν είχα στην Ελλάδα, δηλαδή τον τελευταίο μήνα που έφυγα, έμεινε τον νίκιο απλήρωτο. Αν δεν έφευγα, δεν ξέρω που θα καταντούσα. Πραγματικά είχα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Προσπάθησα προσωπικά να βρω λύση στην επαρχία. Να πάω καβάλα ή να πάω στην Κομοτηνή. Δεν είχα ενεργοποιήσει τι επαφέ μου όπως, έχω κα... όπως, το έχω κάνει τώρα. Ήταν πολύ μικρό το χρονικό διάστημα για να τις ενεργοποιήσω και με είχε πάρει και εμένα ψυχολογικά η κατοβόλτα. Οπότε ήθελα να πάω στην... Στην... στην, πόλη μου, να μιλήσω, να ξαναδώ τις επαφέ μου, τους φίλους μου, τις μαθητές μου για να μπορέσω να... να, βρω κάτι που να πάω εκεί. Αλλά και εκείνη την εποχή γκρινιάζαν και εκείνη το 2011 ότι εδώ δεν έχουμε ούτε εμείς Έλα εδώ λέει μαζί παρέα να είμαστε. Έτσι λοιπόν πήρα την απόφαση να στη Γερμανία εγώ. Αν είχα κάτι όμως, δηλαδή αν σήμερα ε, δεν είχα παιδιά, θα γίνει να αγαπήσω. Έχω όμως τα παιδιά μου, ο ένας από τους δύο γεννήθηκε εδώ πέρα, ο δεύτερος ο γιος μου, ε, πάνε στο γερμανικό σχολείο, πάνε και στο ελληνικό για την ελληνική γλώσσα, ε, δεν μπορώ να τους βγάλω από την δική τους καθημερινότητα. Εντάξει, τη δική του τη ζωή. Ε, προ, προσπάθησα και όταν έφυγα το είχα πει ότι μέχρι πρώτη τάξη θέλω να γυρίσω πίσω πάλι στην Ελλάδα. Αλλά δεν ήταν εύκολε οι καταστάσει. Μάλλον πρέπει να μείνω εδώ και να παλέψω εδώ και να αντιμετωπίσω όλε τι κακουχίε και τι δυσκολίε που αυτή τη στιγμή, αυτού του τελευταίου 2-3 μήνε έχω μπροστά μου. Περνάω πάρα πολύ δύσκολα του τελευταίου 2-3 μήνε. Ε, γιατί όπω έχω πει και άλλη φορά, οι άνθρωποι είναι κακοί. Άρα λοιπόν, εσύ θέλεις τώρα να αφήσεις κάτι που χειροπιαστώ λίγο στην Ελλάδα. Φαντάζομαι ότι στην επαρχία, άμα μένει και σε σπίτι, είπα δεν θέλω να συμβουλέψω, αλλά άμα μένει και σε σπίτι το οποίο είναι δικό σου, πατρικό, ξέρω εγώ, της γυναίκας σου ή και μένεις και... Άρα δεν έχεις το έξω του ενικίου, σκέφτεσαι να φύγεις. Σκέφτεσαι να φύγεις. Την καλύτερη παιδεία την δίνουμε εμείς τα παιδιά μας. Εάν δηλαδή τα παιδιά ολονών, όχι μόνο τα δικά σου ή τα δικά μου, ε, προσπαθήσουμε να τους βοηθήσουμε, να, τους, να είμαστε κοντά τους, να τους συμπαρασταθούμε, να τους μάθουμε την ιστορία, την ελληνική ιστορία και την αρχαία ιστορία και την νεότερη ιστορία, να τους εξηγήσουμε κάποια πράγματα, να δυναμώσουμε τα παιδιά μας, γιατί εκεί πέρα είναι η, η, η δύναμη, είναι στο ότι εμείς κάνουμε τα παιδιά μας όπως πρέπει να είναι και λιγότερο το σχολείο. Άρα αν έχει τα εχέγγυα, αν έχει τα εφόδια από το σπίτι του, γιατί είσαι ένας υπέροχος άνθρωπος, εσύ που μου σκλες το μήνυμα, είναι φοβερό το μήνυμά σου, εσύ λοιπόν που μου το μήνυμα από κάποια πόλη της, ε, ε, επαρχιακή πόλη της Ελλάδας, ε, εσύ αποφασίζεις. Αν λοιπόν έτσι πρέπει να γίνει. Αν έχεις κάτι να σε κρατήσει, μην είναι κάτω. Μπορείς και σαν φωτογραφός να βρεις τον τρόπο με καρτούλες, με κάποιες επαφές, να κάνεις κάποιες δουλειές. Ε, κρατάς στον τον δημόσιο τομέα, προσπαθείς εκεί πέρα λίγο να ανέβεις αν γίνεται δίκαια και σωστά όμως. Εντάξει, η σύζυγος, η οικογένειά σου φαντάζομαι θα είναι κάτω. Αν δεν έχεις άλλα προβλήματα, εδώ θα είναι πολύ μεγάλο ρίσκο και χωρίς τη γλώσσα. Βέβαια, σαν δημόσιο πάλι, νομίζω ότι μπορεί να πάρει μια άδεια άνεχα αποδοχών για 12 μήνε, νομίζω. Δεν ξέρω πώ μπορεί να γίνει αυτό. Μπορεί να πα στον ΟΑΕΔ να δει αν υπάρχει κάποιο πακέτο για τη Γερμανία, κάποια συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών για να έρθει να δουλέψει εδώ πέρα. Μπορεί μόνο σου να ψάξει, να δει τη γλώσσα, να δει εδώ πέρα πώ είναι οι άνθρωποι και να κάνει το βήμα πρώτα μόνο σου. Χωρί γυναίκα και παιδιά. Και εδώ θέλω να πω κάτι άλλο. Φίλο εκπομπή, φίλο ο οποίο με ανακάλυψε του τελευταίου ένα-δύο μήνε, μου είπε ότι, όχ λέει, έχω βγάλει και εισιτήρια να ανέβω στη Γερμανία. Γιατί μια εταιρεία μου υποσχέθηκε 2.000 ευρώ και διαμονή διατροφή δικιά του. Μου λέει να πάω, Παιδιά, προσέξτε πάρα πολύ καλά όλε αυτέ τι προσφορέ και όλε αυτέ τα έλα εδώ να δουλέψει η Γερμανία πάντα έχει ανάγκη από εργατικά χέρια. Ανάλογα το τι επάγγελμα κάνεις. Πάντα έχει. Αλλά δεν είναι ότι μπαίνουν κάποια γραφεία στη μέση και ξεσηκώνουν τον κόσμο και τον φέρνουν εδώ πέρα και γυρίζει πίσω. Αυτό λοιπόν που το είπα είναι ότι αφού πήρε το εισιτήριο, κάνε την κίνησή σου, όμω να έχει λεφτά να επιστρέψει πίσω. Άμα συμβεί κάτι, πλαν B, έχει χρήματα και άμα κάτι συμβεί, γυρίζει πίσω χωρίς να υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αλλά δεν είναι αυτές σωστές, να το πω έτσι, κινήσεις. Είναι κινήσεις πανικού. Αν έχεις κάτι κάτω, μείνε κάτω. Αν δεν έχεις τίποτα, έλα επάνω, αλλά έλα μόνο σου, μάθε τη γλώσσα, παραπόφασε ότι θα κουραστεί, θα πονέσεις, θα κλάψεις. Και είσαι και 20, 30, 40, 50, 60 χρονών. Έχουν ανέβει οι άνθρωποι στη Γερμανία 61 χρονών. Λίγο πριν βγουν σύνταξη. Άρα λοιπόν, δεν είναι το μπαίνω στο αεροπλάνο και έρχομαι όπω είναι από λίγα χρόνια. Τώρα είναι δύσκολη η κατάσταση. Και εδώ στη Γερμανία το επίπεδο, το επίπεδο των ανθρώπων είναι πολύ χαμηλό. Το πνευματικό επίπεδο των δημοσίων υπαλλήλων εδώ πέρα στη Γερμανία, των ανθρώπων έχουν χαζέψει να το πω έτσι εισαγωγικά. Έχουν χαζέψει οι άνθρωποι όπω και εμεί κάτω στην Ελλάδα. Δύσκολα βρίσκει έναν λογικό άνθρωπο με μια λογική σκέψη που να τηρεί την ε, γνώμη του, να, να τηρεί την υπόσχεσή του, να είναι σταθερός. Πολύ δύσκολα βρίσκεις. Οι περισσότεροι δημόσιοι υπάλληλοι, το λέω και σε εσένα που κάνει μετάφραση, οι περισσότεροι δημόσιοι υπάλληλοι εδώ στη Γερμανία είναι ελαφρόμυαλοι, επιπόλαιοι, αδιάφοροι, τα παιδιά πάνε σε σχολές, σχολές, πανεπιστήμια ή τελειώνουν το σχολείο και είναι αδιάφοροι για το κοινωνικό πρόσωπο. Το κοινωνικό πρόσωπο στα, στη νέα γενιά έχει περάσει μέσα από, από κοινοφελή ιδρύματα ή έχει περάσει μέσα από εταιρικές, ε, εταιρικές ε, καπάνιες επικοινωνίας πως τα λένε εταιρικά τέτοια και Μίκιο και, και, και τεσσοφάτων από κάποιες οργανώσεις. Εκεί πέρασε. Αν ρωτήσεις τα παιδιά, για ρωτήστε... Τα 15 χρόνια και τα 20 χρόνια να σας πούνε, εγώ θα ασχοληθώ. Ε, ε, υπάρχει κοινωνική πρόνοια, εγώ θα ασχοληθώ. Υπάρχει η ε, υπάρχει εδώ στη Γερμανία κάποιοι, υπάρχει ο Ερυθρό Σταυρό, υπάρχει ε, η Bundesliga, υπάρχει ο ένα, υπάρχει ο άλλο. Εγώ θα ασχοληθώ. Και όταν εσύ λοιπόν θα πα να γίνει και δημόσιο υπαλληλό ή να είσαι στον δημόσιο τομέα, τον γερμανικό, θα παίρνει τα χαρτιά, θα παίρνει τα χαρτιά και θα λε άκυρο. Άκυρο, άκυρο, άκυρο όπω κάνουν τώρα. Παίρνει τηλέφωνο στην, ε, σε δημόσια υπηρεσία και σου λένε όχι, όχι, όχι. Όχι, δεν δε γίνεται. Έτσι σου λένε τώρα στη Γερμανία. Δεν είναι όπω τα παλιά τα χρόνια που ο υπάλληλο είχε μία κρίση. Μα έχουν ευνοχήσει. Δεν παίρνουμε αποφάσει και δεν μπορούμε να, να κρίνουμε μία κατάσταση. Και όταν μιλάμε με τον συνάνθρωπό μα, δεν μπορούμε. Έχει πολλά προβλήματα η Γερμανία. Θα χτυπηθεί σύντομα κι αυτή από την όλη κατάσταση. Κάνει μόκο την πάπια. Πα, 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 κάνει τώρα με αυτό που συμβαίνει στην Ουκρανία, με αυτό που συμβαίνει στην Γαλλία. Θα τα πούμε σε επόμενη εκπομπή για την Γαλλία. Κάνουν εδώ πέρα τι πάπιε. Γιατί ξέρουν ότι έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα εδώ πέρα. Γιατί το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο, διότι όλοι οι μουσουλμάνοι και όλοι αυτοί έχουν, έχουν ενσωματωθεί κατά κάποιο τρόπο στη γερμανική κοινωνία. Και εκεί να δείτε τι έχει να γίνει αν ξεσπάσουν επεισόδια όπω στη Γαλλία. Προ το παρόν όμω, επειδή είναι η καρδιά τη Ευρώπη, δεν την παίζουν. Δεν, δεν, δεν τη χτυπάνε, να το πω έτσι. Αλλά μου έχει πει άνθρωπο ότι θα τη διαλύσουνε. Εσύ παίρνει την απόφαση, καλέ μου φίλε. Έχει δύο παιδάκια, έχει γυναίκα. Θα έχει φαντάζομαι κάποια ηλικία. Δεν θέλω να δώσω περισσότερα στοιχεία. Λοιπόν, δεν θα είσαι κανένα πιτσίκο 25 χρονών. Με δύο παιδιά και όλα φαντάζομαι. Θα είσαι ανάμεσα 30 με 40 ε, Παίρνει την απόφαση πρώτα μόνο σου. Όμως, άμα η μόνη συμβουλή που θα δώσεις είναι να έρθει μόνο σου. Αν κάνει το βήμα, ε, παιδιά, προσέξτε. Η ζωή μα έχει αλλάξει και θα αλλάξει κι άλλο. Εσύ που είσαι 40-50, δεν έχει καμία σχέση τα τωρινά χρόνια με τα πριν από 20 χρόνια και δεν είναι μοντερνισμό που μου λέτε, κάποιοι. Εξέλιξη. Δεν είναι εξέλιξη αυτή. Αυτή δεν είναι εξέλιξη προ τα μπροστά. Να είμαστε ευνοχισμένοι, χωρίς γνώμη, φυλακισμένοι, να κάνουμε ό,τι μας λένε, να μας δαχτυλοδείχνουνε εσύ, και εσύ, και εσύ, και εσύ, έτσι; να μας δαχτυλοδείχνουνε. Δεν είναι αυτή η εξέλιξη και η πρόοδο της κοινωνίας, της δημοκρατίας. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Κάντε υπομονή, κάντε υπομονή σε όλου το λέω, κάντε διακοπέ όσοι μπορείτε, ξεκουραστείτε, φορτώστε μπαταρίε ψυχικέ και πνευματικέ. Γιατί από τον Οκτώβριο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, αρχιτό, το, το παραμύθι θα μπει στο παιχνίδι, δηλαδή και κοκκινοσκουφίτσα με το λύκο. Θα γίνει ο κακό χαμό. Λυπάμαι που το λέω έτσι, αλλά το καταλαβαίνετε. Τώρα να σας πω και να σας αρχίσω για ήλιους, για, για φάρες, μάρες, άρες κουκουνάρες δεν είναι αυτό το, το, το κανάλι που εγώ θα εκπροσωπήσω. Προσπαθώ να είμαι συνετός στην καθημερινότητα και να βάλω με το μυαλό λίγο να σκεφτεί το ρημά, δεν το μυαλό και λίγο τα θηρία εδώ πέρα που έχουμε μέσα να τα κάνουμε προς τα κάτω και όταν λέω εδώ πέρα νεύρα, εντάσεις, εγωισμούς, θα του δείξω, θα του δείξω, θα του κάνω. Εδώ, παιδιά, λίγο ηρεμία εδώ και λίγο περισσότερη δύναμη μέσα στο μυαλό μας. Αυτό θα μας δώσει τις απαντήσεις που χρειαζόμαστε για τη συνέχεια. Να είστε όλοι καλά, θέλω πάντα έτσι να κλείνω τι εκπομπές μου, αισιόδοξα με προβληματισμό και με σκέψη, γιατί μόνο αυτό θα μας δώσει δύναμη. Η προσευχή και η πίστη στη δύναμη του Θεού. Να είστε όλοι καλά, γεροί και δυνατοί, μέχρι την άλλη εκπομπή. Γεια και χαρά!